αυτόν τον τόπο Έλληνες και μετανάστες και δεν πρέπει να, και δεν πρέπει να μπουν στη μέση άλλα πράγματα είτε κομματικά. Αυτό έχω να πω και καλή συνέχεια σε όλους και καλό αγώνα. Το 30. Έκανε τσαμπουκά μεγάλο. Συμπολίτες, είμαστε σήμερα εδώ για να ενισχύσουμε μια προσπάθεια η οποία δεν ξέρουμε αν τελικά θα μπορέσει να ευωδώσει. Έχουμε ανάγκη να ξαναγίνουμε πολίτες. Πολίτες που συμμετέχουν. Φεύγοντας από εδώ, ο καθένας σε όσους γνωρίζει να τους εξηγήσει ότι ο πολίτης δεν είναι οπαδός. Τα κόμματα διαιρούν. Επίσης, πρέπει να ζητήσουμε δημοψηφίσματα. Για τα μεγάλα κεντρικά θέματα απαιτούμε δημοψηφίσματα. Το Σύνταγμα τα προβλέπει. Το ισχύον Σύνταγμα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το αίτημα αυτό στην πλατεία εδώ που ήμασταν το 11 και βλέπω πολλές γνωστές φυσιογνωμίες που κάναμε κοινούς αγώνες εδώ, ήταν η Συντακτική Εθνοσυνέλευση, διότι ζούμε μία μεταβολή στο πολίτευμα, θέλουμε μία μεταβολή στο πολίτευμα, το οποίο βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι απαιτείται μεταβολή στο πολίτευμα. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις στρούγγες. Υπάρχει πολιτικός φορέας, χάρη της ομοψυχίας, δεν θα πω όνομα, εντός Βουλής που μιλά για στη Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ. Το νούμερο 31. Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ καταρχάς που βλέπω πολλές γνωστές φάτσες. Μαζί με τον Λεωνίδα ήμασταν στην ομάδα της οικονομίας, τη θεματική συνέλευση οικονομίας το 11 και θυμάμαι πολύ ωραία απογεύματα και βράδια σε αυτή την πλατεία. Και ειλικρινά χαίρομαι σήμερα γιατί την Πέμπτη και την προηγούμενη Τετάρτη ψαχνόμασταν σε αυτή την πλατεία, λέγαμε δεν θα γίνει κάτι και πριν πάλι το ίδιο αίσθημα είχαμε. Θέλω να πω κάτι για αυτό που είπε ένας προηγούμενος φίλος. Την διετία 10-12 ζήσαμε πάρα πολλά. Ήταν μια διετία που πραγματικά νιώσαμε ότι μπορούμε να ξεσηκωθούμε, μπορούμε να πάρουμε τις στοιχείες στα χέρια μας. Το νιώσαμε, το ακουμπήσαμε, το πλησιάσαμε σε πλατείες, σε παρελάσεις, ρίξαμε κυβερνήσεις, αλλάξαμε πράγματα, γίνανε απεργίες. Τι άλλαξε μετά? Και θέλω λίγο να το πω και στα συνέχεια του ερωτήματος που έβαλε, γιατί δεν είναι μόνο γενικά το τι έκανε κάθε συνέλευση και που πήγαν λίγο συνελεύσεις. Νομίζω ότι κάτι άλλαξε την προηγούμενη διετία, 2,5 χρόνια, το 12 μέχρι τις εκλογές τις τωρινές. Λίγο κάπου επαναπαυτήκαμε, ρε παιδιά, όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Λίγο κάπου υπήρχε μια επανάπαυση ότι τελικά εντάξει, μπορεί να μην έγινε σε εκείνες εκλογές, θα γίνει σε επόμενες. Και θα γίνει έτσι. Θα γίνει με εκλογές, θα αλλάξει, θα έρθουν κάποιοι άλλοι κτλ. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Γιατί όσο ήμασταν τη διετία 10-12 έξω, ήρθανε τα πάνω κάτω. Και στο πολιτικό σύστημα, και σε χώρους δουλειάς, και σε χώρους και σε γειτονιές. Στηθήκαν πράγματα, στηθήκαν συνελεύσεις, στηθήκαν καταστάσεις. Αυτό δεν το είδαμε την προηγούμενη διετία. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί και να το πληρώσουμε εν μέρει σήμερα. Μπορεί αυτοί που είναι σήμερα πάνω να μην είναι σαν τους προηγούμενους και δεν είναι. Μπορεί να θέλουν να το πάνε μέχρι κάπου, να δίνουν τη μάχη που δίνουν. Μπορεί να έχουν και τα όρια που έχουν. Και εγώ πιστεύω ότι έχουν όρια, δεν τους ψήφισα και πιστεύω ότι έχουν όρια. Και περιμένω να δω τι κάνουν. Αλλά το τι όρια έχει ο καθένας και μέχρι το που θα πάει εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από εμάς. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς. Βασικά εξαρτάται από εμάς. Και γι' αυτό αυτά πρέπει να ξαναγίνουν. Και εγώ θέλω να θυμίσω κάτι. Δύο πράγματα μάλλον. Το ένα είναι αυτό που ο φίλος με τον μπλε, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Δύο πράγματα. Δύο δρόμους. Ένα πράγμα. Όλα όσα μας πήρανε, εργασιακά, λαϊκά δικαιώματα κτλ., όλα αυτά πρέπει να βγούμε να τα ξανακυνηγήσουμε πίσω. Όπου είμαστε. Σε σωματεία, σε χώρους δουλειάς, οι φοιτητές με τους φορτσάκηδες κτλ. Σε γειτονιές και σε τεράστιες σκουριές ιστορίες, πόσα πράγματα έχουμε να πάρουμε πίσω. Αυτό είναι το ένα που δεν πρέπει να ξεχαστεί και όλοι ο καθένας. Όπου κι αν είναι, αυτό πρέπει να κυνηγήσει. Και το δεύτερο είναι το εξής. Λέγαμε τρία δεν τότε. Δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε. Γιατί τα λέγαμε? Γιατί νομίζω, και αυτό είναι κυρίως η επιφύλαξή μου, αν θέλετε, και κυρίως είναι το καθήκον που βάζω στον εαυτό μου και που πρέπει να έχουμε όλοι για να παλέψουμε να μην έχει όρια η ελπίδα του λαού που πρέπει να δικαιωθεί. Γιατί το λέγαμε? Γιατί αυτή τη χώρα, αυτή την κοινωνία την κρατάνε δεμένη. Τελειώνω. Την κρατάνε δεμένη με κάποια πράγματα. Με το χρέος. Με τις τράπεζες, με τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα. Αυτά τα τρία
για μένα και για μας, και γι' αυτό είναι τα τρία δεν, πρέπει να είναι κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές. Το χρέος πρέπει να διαγραφτεί. Να διαγραφτεί. Το μνημόνιο να πάει στα σκουπίδια, το 100%. Οι τράπεζες να πάνε στο λαό και όχι απλά να αλλάξουν διοικήσεις και να μην πάρουν τίποτα από τον πλούτο αυτής της χώρας. Αυτά πρέπει να είναι κόκκινες γραμμές και με αυτά να βγούμε παντού. Γεια σας και καλή συνέχεια. Το νούμερο 32.